Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης από το BandGR και βρίσκομαι στο Destiny Studio που θα φιλοξενεί την εκπομπή μας Bandbox Studio Session για φέτος. Τι είναι το Bandbox όμως? Πρόκειται για μια σειρά live ηχογραφήσεων και βίντεο συνεντεύξεων που θα τρέχει μέσα στο χρόνο και θα προβάλλεται κάθε πρώτη του μήνα. Πρωταγωνιστές θα είναι φυσικά καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη που μας ενδιαφέρουν, με στόχο την ανάδειξη μιας σκηνής που έχει μείνει σχεδόν ανέπαφη από τα media μέχρι τώρα. Σήμερα στην απέναντι πλευρά του γυαλιού βρίσκονται οι Inconsistencies, μία από τις μπάντες που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 2014 σαν προσωπικό project του Ηλία Μπόγδανου, τον Fall of Man, και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν τόσο πολύ στην ελληνική σκηνή, ώστε το κοινό τους να τους στείλει στα Red Bull Studios στο Λονδίνο για την ηχογράφηση του πρώτου τους EP με όνομα When Everything Must Go, που θα κυκλοφορήσει από την Playfuls Records στις αρχές του 2015. Μουσικά κινούνται κοντά στο φάσμα της folk alternative rock και πέρα από τις live εμφανίσεις τους σαν Inconsistencies στο Eject Festival και σε πολλά άλλα πάντοτε γεμάτα γνωστά μαγαζιά της Αθήνας, μπορεί κανείς να τους βρει σε ακόμα περισσότερα σαν Inconsistencies covers να παίζουν ακουστικές διασκευές γνωστών upbeat κομματιών της διεθνού σκηνής. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι τους Who I Am και αμέσως μετά να μάθουμε μερικά επιπλέον πράγματα για τους Inconsistencies, για τους ίδιους τα προσωπικότητες αλλά και για τα σχέδια της μπάντας τους από εδώ και πέρα. Γεια σας, Σίνκο. Λοιπόν, θα αρχίσω από τον Ηλία. Ηλία, θα ήθελα να μας περιγράψεις με τρεις λέξεις τι είναι η μουσική που παίζετε.
η μουσική που παίζουμε. Καλή ερώτηση. Είναι ακουστική, είναι rock και είναι αξιολάτρευτη, πιστεύω. Ραμώ. Λοιπόν, θα πάω στον Βίκτορα. Βίκτορα, αν ήσουν να συνθέτεις ενός υπαρκτού κομματιού, ποιο θα μπορούσε να ήταν αυτό? Ενδεχομένως θα ήταν κάποιο του Dallas Green, που εγώ από μικρός ρε παιδί μου είναι μεγάλη μου επιρροή και φωνητικά. Θα σου λέγα το What Makes a Man. Γρήγορα λοιπόν, πάμε στον Έκτορα, που είναι πιο σοβαρό παιδί πιστεύω. Και θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχουν τρόποι να στηριχτεί οικονομικά μια μπάντα στην νέα εποχή αυτή των social media, ας πούμε. Και αν γενικά όλη αυτή η προβολή που φέρνει τα social media είναι καλή για μια μπάντα ή απλά δημιουργεί σκουπίδι από την τόση πολύ προβολή. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πώς θα χρησιμοποιήσει κάθε μπάντα αυτό το όπλο που της δίνεται. Προφανώς μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό, μπορεί να προσελκύσει θετικά πράγματα όπως σπόνσορες, όπως κάποιο κεφάλαιο που να της έρθει απ' έξω, γιατί πολλές φορές η ίδια η μπάντα δεν έχει αρκετό κεφάλαιο από μόνη της για να κάνει αυτά τα πράγματα που θέλει. Από την άλλη, άμα υπάρχει κατάχρηση, θα μπορούσε να είναι κακό για την μπάντα, να προβάλλει κακό image. Είναι ανάλογα το πώς θα το χρησιμοποιήσει. Ποια είναι η θέση των Inco, ας πούμε, μέσα σε αυτή τη φάση στα social media? Πιστεύω προς το παρόν είμαστε active στα social media, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε ένα θετικό προφίλ και η προβολή να είναι όχι, να μην κάνουμε κατάχρηση με τη διάρκεια. Άλεξ, πες μας top 3 επιρροές των inconsistencies. Είμαστε αρκετά επηρεασμένοι από τους Def Havana, από τον Mayer και από City and Color. Λοιπόν, Λευτέρη, είσαι ο κακός της παρέας από ό,τι ξέρω. Θέλω να μου πεις ποιο μουσικό είδος ενοχλεί, ποιο δεν θα σε ενοχλούσε να υπάρχει καν στον κόσμο. Κυρίως ελληνικό είναι το είδος, το οποίο νομίζω οι περισσότεροι συμφωνούν και από τα παιδιά. Είναι αυτό το έντεχνο λαϊκό που επικρατεί, ας πούμε, εδώ στη χώρα μας. Τώρα, άμα θέλεις να μιλήσουμε παγκόσμια, δεν όλα τα είδη μου αρέσουν. Εντάξει, υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα κακά. Ακούμε και Μαντόνα, ακούμε και Αντικέις, ας πούμε, και Κάρκας, ναι. Εντάξει, αυτό. Απλά το ελληνικό, το λαϊκό, το έντεχνο, θεωρώ εμένα ότι δεν δίνει κάτι στη σκηνή εδώ στην Ελλάδα αυτό. Ηλία, πού βλέπεις την μπάντα σε 3 χρόνια από τώρα, πού θα ήθελες να τη δεις? Πού θα ήθελα να τη δω? Θα ήθελα. Ναι, γιατί δεν μπορώ να τη δω. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί άμα με ρώταγες πριν ένα χρόνο που ήμουν στο Eject μαζί σου, αν θα παίζαμε του χρόνου εκεί, δεν θα το ήξερα ποτέ αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πώς θα την ήθελα να τη δω? Θα την ήθελα να τη δω σε 3 χρόνια. Να έχει κυκλοφορήσει ήδη το δεύτερο CD. Το οποίο θα είναι και full length και όχι EP και θα να βρισκόμαστε σε κάποια περιοδία. Αυτό θα είναι το ιδανικό μου, ναι, στο εξωτερικό. Τέλεια. Βίκτορα, τελευταίος, last but not least. Θα ήθελα να μου πεις ένα πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν όσοι ξεκινάνε τώρα τη μουσική και ένα πράγμα που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Κοίτα, σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση και είναι πολύ σημαντικό τα μέλη της μπάντας να μιλάνε μεταξύ τους και να υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία. Ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να κάνουν είναι η ασυνέπεια. Για μένα είναι το χειρότερο αυτό. Από το να βρισκόμαστε στην πρόβα την ώρα που έχουμε πει και 5-10 λεπτά πιο πριν, προκειμένου να ετοιμαστούμε, γιατί ειδικά όταν έχεις κάποιο event το οποίο ακολουθεί και πρέπει να κάνεις κάποιες πρόβες, ακόμα και αυτά τα 10 λεπτά τα οποία θα χάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στράδευα. Ωραία. Νομίζω ότι είμαι καλυμμένος από εσάς. Τα λέμε στο επόμενο Bandbox. Λοιπόν, είμαστε Inconsistencies και εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε το προφίλ μας στο Bungie.gr. Και εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε subscribe στο YouTube channel του Bungie.gr. Ευχαριστούμε.